3. Να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού και της ελληνικής κοινωνίας, να διασφαλίζει την εδαφική κυριότητα και ακεραιότητα της χώρας, να διασφαλίζει την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αυτή η κυβέρνηση που εκπροσωπώ ως Υπουργός Εξωτερικών είναι μια διεθνιστική και πατριωτική κυβέρνηση και στηρίζεται σε μια ενεργητική, ανεξάρτητη και πολυδιάστατη πολιτική και συχνά δημιουργεί προβλήματα αυτό σε διάφορες πτέρυγες. Εάν πάμε στη Ρωσία μας λένε Ρωσόφιλους, όταν πάμε στην Αμερική μας λένε αντιρώσους Αμερικανόφιλους, όταν πάμε στη Γερμανία λέει τα βρήκαμε τους Γερμανούς, όταν πάμε στην Παλαιστίνη πουλήσανε τη Στριμερή, όταν πάμε στη Στριμερή πουλήσανε τους Άραβες. Γιατί αυτό το μπέρδεμα? Γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι η πολιτική, η εξωτερική δεν χρειάζεται να έχει ούτε μεγάλα ούτε μικρά αφεντικά. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχει το συμφέρον της χώρας και του λαού της πάνω απ' όλα. Η εξωτερική μας πολιτική στηρίζει την οικονομία και την πολιτική. Στηρίζει ολόκληρη την πολιτική. Διότι η χώρα παρά την οικονομική της αδυναμία διαθέτει μια εξαιρετικά καλή γεωπολιτική θέση και μια μεγάλη ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά στην οποία έχει πολύ μεγαλύτερη ισχύ από ό,τι αυτή τη στιγμή στην οικονομία. Διότι η χώρα έχει αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας. Διότι η χώρα στηρίζεται και εξωτερική της πολιτική σε 3 αρχές. Σε 3 μέσα. Στη διαπραγμάτευση, στη διαβούλευση, στη διαιτησία. Δεν χρειάζεται να γίνονται όλα δημόσια όταν βοηθάμε πλευρές με διαφορετικές αντιλήψεις ή και συμφέροντα στη διεθνή σκηνή να συναντιόνται και να συζητάνε με τη δικιά μας τη βοήθεια. Διότι αυτό πρώτον μας δίνει μια μακρόχρονη ειδίκευση στο διεθνές σύστημα και δεύτερον μας κάνει χρήσιμους σε όλο αυτό το σύστημα. Μας κάνει να είμαστε λύση και όχι μέρος του προβλήματος. Δεν είμαστε εξάρτημα ούτε το μακρύ χέρι κανενός. Κάνουμε εξωτερική πολιτική με βάση 3 κριτήρια. Πρώτον, το εθνικό συμφέρον και την αλληλεγγύη μας στους μαχόμενους λαούς. Δεύτερον, το ευρωπαϊκό πλαίσιο και τις προοπτικές του. Τρίτον, το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η εξωτερική μας πολιτική στους μήνες που περάσανε ανέπτυξε μια ιδιαιτερότητα και μια ικανότητα να εντοπίζει τα προβλήματα. Όταν το Γενάρη, τα τέλη του Γενάρη του 2015 μιλήσαμε για το τρίγωνο αστάθειας το οποίο περιλαμβάνει το ελληνικό κράτος, στο οποίο στην πάνω κορυφή είναι η Ουκρανία, στην κάτω κορυφή αριστερά η Λιβύη και δεξιά η Συρία, το θεώρησαν όλοι ένα παράξενο σχήμα. Σήμερα οποιοδήποτε πολιτικός ασχολείται με τη διεθνή πολιτική στο εξωτερικό χρησιμοποιεί αυτό το σχήμα. Και το δεύτερο, όταν στις αρχές του Φλεβάρη για πρώτη φορά μιλήσαμε στην εξωτερική μας πολιτική και στα ευρωπαϊκά όργανα ότι έρχεται ένα νέο κύμα μετανάστευσης ιδιαίτερης έντασης, διότι ο ΙΕ είχε ξεμείνει από χρήματα και ο μέσος όρος που δίνεται στις οικογένειες στους καταβλισμούς στην Ιορδανία και στη Λιβύη είναι 43 σέντς την ημέρα, και όταν επισημάναμε ότι όταν φτάσανε 8 οι χώρες που βομβαρδίζαν τη Συρία εδώ θα έχουμε ένα έντονο μεταναστευτικό κίνημα και κύματα, μας είπανε ότι αυτά δεν πρόκειται να έρθουνε, ότι τάχα τις έλαμε να αποπροσανατολίσουμε και ορισμένοι είπαν ότι έλεγα ανοησίες. Σήμερα βλέπουμε πόσο έχει καθυστερήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν άκουσε με προσοχή τις τότε αναλύσεις μας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα ευρωπαϊκή. Είναι μια χώρα όμως ευρωπαϊκή που έχει άποψη για την Ευρώπη, που διεκδικεί να προωθήσει τη δικιά της αντίληψη. Διότι εμείς θέλουμε μια άλλη Ευρώπη, με περισσότερη δημοκρατία και ασφάλεια και ελευθερία για τον πολίτη, με περισσότερη κοινωνική πολιτική και κοινωνικές διασφαλίσεις, με αναβαθμισμένο το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι να παρακάμπτεται με τους μηχανισμούς που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της κρίσης. Διότι ενώ πετύχαμε σε 50 χρόνους αγώνων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναβαθμιστεί, οι μηχανισμοί λύσης της κρίσης που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση το αφήσανε απ' έξω. Ταυτόχρονα παλεύουμε για την αναζωογόνηση των ιδεών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊσμού συνολικά, εμπλουτισμένου με εμπειρίες δεκαετιών, διότι χρειάζεται να ξαναδούμε
τα οράματα, όπως λέμε, στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια και την ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 21ο αιώνα. Και η άμεσα φως. Χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ήπειρος μια στρατηγική κοινωνικής δημοκρατικής ανάπτυξης. Αυτό που δεν χρειάζεται είναι να περιορίζεται αυτό που βλέπει ο νέος άνθρωπος από την Ευρώπη στις ποινές, στις κυρώσεις, 27 κράτη είναι υποκυρώσεις, και στα μνημόνια. Όταν περιορίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα τρία εργαλεία, ασφαλώς είναι ελκυστική για τις νέες γενιές. Στην πολιτική μας, κορυφαία προτεραιότητα έχει το Κυπριακό. Θέλω και από αυτή τη θέση επίσημα να τονίσω ότι η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει τις διαπραγματεύσεις στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ και του γεγονότος ότι η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαιρετίζουμε κάθε βήμα προσέγγισης ανάμεσα στις δύο κοινότητες και χαιρετίζουμε το γεγονός ότι πείσαμε τους διαπραγματευτές τους διεθνείς να λαμβάνονται υπόψη και τα δικαιώματα των τριών μειονοτήτων που βρίσκονται στην Κύπρο και που επί δεκαετίες είχαν ξεχαστεί. Πιστεύουμε ότι οι Τουρκοκύπροι πρέπει να πάρουν εκείνα εκεί τα δικαιώματα που θα τους εξασφαλίσουν, να νιώθουν ότι αυτό το νησί, η Μεγαλόνησος, είναι το δικό τους σπίτι. Ο χώρος όπου η νέα γενιά των Τουρκοκυπρίων θα μπορεί να έχει δικαίωμα στο όνειρο και να νιώθει ότι μπορεί να μείνει, να ζήσει, να φτιάξει την οικογένειά του στο μέλλον. Και ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι οι Ελληνοκύπροι πρέπει να αποκτήσουν το ύψιστο δικαίωμα και αίσθημα ασφάλειας απέναντι στις δυνάμεις της κατοχής της Βορείου Κύπρου. Πρέπει να φεύγουν. Δεν μπορεί να υπάρξει λύση για το Κυπριακό με διατήρηση κατοχικών στρατευμάτων. Αυτό δεν θα είναι λύση, θα είναι επανάληψη αυτών που μας οδήγησαν στο 1974. Και πρέπει επίσης να τελειώνουμε με τις εγγυήσεις. Τον Απρίλη, θαραλέα ελληνική κυβέρνηση επανέφερε στο βασικό θεμελιακό πρόβλημα το Κυπριακό. Τονίσαμε και υπογραμμίσαμε ότι το Κυπριακό δεν είναι ζήτημα όπως πήγε να εμφανιστεί κατανομής των φυσικών πόρων από το αέριο που έχει βρεθεί, αλλά είναι πριν απ' όλα ζήτημα κατοχής. Και ότι οι εγγυήτρες δυνάμεις, και πριν απ' όλα εννοώ εδώ την Τουρκία, παραβιάσανε πολλαπλώς τις συνθήκες του Λονδίνου και της Ζυρίχης και δεν δικαιούνται να έχουν εγγυητικές αρμοδιότητες και δεν το δικαιούνται διότι οι νέοι κανονισμοί, το νέο διεθνές δίκαιο δεν επιτρέπει ούτε χρήση βίας σε βάρος τρίτης χώρας, ούτε κατοχή της. Με την Τουρκία έχουμε θέσει ως σημαντικό κριτήριο της ανάπτυξης των σχέσεών μας τη στάση της στο Κυπριακό. Επιστεύουμε και υλοποιούμε την ενίσχυση της συνεργασίας μας και το διάλογο με την Τουρκία, τις πολύπλευρες και πολυεπίπεδες συνεργασίες. Προωθούμε τα ΜΟΑ, όμως ταυτόχρονα δεν κλείνουμε τα μάτια μας και καταγράφουμε τις συνεχιζόμενες και προκλητικές ενέργειές στο Αιγαίο. Παίρνουμε τα μέτρα μας και κάνουμε στο διεθνές περιβάλλον και κοινότητα τις απαραίτητες ενέργειες. Βέβαια, χαιρετίζουμε και είναι στα θετικά το γεγονός της επαναλειτουργίας, έστω και με περιορισμένο αριθμό μαθητών, των γυμνασίων λυκείων στην Ήβρο. ΜΟΕ προωθούμε και με τη ΦΥΡΟΜ και θα την προωθήσουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν είναι άλλος παρά η κυβέρνηση της ΦΥΡΟΜ που αρνήθηκε αρχικά και τελικά συμφώνησε σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Όμως το κύριο, και το είπα μέσα στα Σκόπια επί δύο ώρες σε μια δημόσια συζήτηση, είναι ότι πρέπει να τελειώνει με τον αλυτρωτισμό της η ΦΥΡΟΜ. Ότι πρέπει να συμφωνήσει με τρόπο ρεαλιστικό και επικοδημητικό στη λύση του ονοματολογικού. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, ήθελα να πω για την Αλβανία ότι συνεχίζουμε μια διαπραγμάτευση επί πολλών θεμάτων και ότι είμαστε και επειδή είμαστε, εγώ σας άκουσα με ησυχία. Και εμείς, και πάντα σας ακούω ησυχία. Λοιπόν, επειδή εμείς στηρίξαμε τη Μαριούπολη ως το μεγάλο κέντρο του ελληνισμού και έχουμε πάρει μέτρα προάσπισης και παροχής από υγειονομικής περίθαλψης μέχρι τρόφιμα στην ομογένειά μας. Στηρίζουμε στην ευρύτερη περιοχή τη σταθερότητα της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, του Λιβάνου και τις τριμερείς συνεργασίες. Δεν είμαστε παρατηρητής των διεθνών εξελίξεων, αλλά ενεργητικός παίκτης. Και γι' αυτό το πράγμα χρειάζεται, επιτρέψτε μου να το εξηγήσω αυτό, χρειάζεται μια ανασυγκρότηση στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στο Υπουργείο Εξωτερικών ανασυγκροτούμε το ΚΑΣ και το Επιστημονικό Συμβούλιο
που οι προηγούμενες κυβερνήσεις διέλυσαν. Δημιουργήσαμε νέα διεύθυνση Κίνας, Μογγολίας, Χερσονήσου, Κορέας που να αντιστοιχεί. Κύριε Υπουργέ, θα πρέπει για ένα λεπτό ακριβώς. Τότε να πω ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο να πείτε. Σε αυτήν την κυβέρνηση, σε αυτή τη χώρα, πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι μας ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Και ότι οι κανόνες αυτοί μπορεί να ενοχλούν κάποιους, αλλά είναι κανόνες λειτουργίας δημοκρατικού κράτους. Ο πρώτος κανόνας είναι ότι επιστρέφουν οι διπλωμάτες που κυνηγήθηκαν γιατί αποκάλυψαν το 2006 τα σκάνδαλα με τις ΜΚΟ. Και ανέλαβαν μάλιστα να τα καθαρίσουν, διότι εκείνοι τα είχαν αναδείξει. Επίσης, κανόνας είναι ότι δεν μπορεί να απαλλάσσονται και να μην τίθονται σε αργία υπάλληλοι που έχουν καταδικαστεί για 20 χρόνια για κακούργημα, τελεσίδικα. Έχουμε καταπληκτικούς υπαλλήλους στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έχουμε καταπληκτικούς διπλωμάτες, εμπειρογνώμονες, νομικούς και οικονομικούς εμπορικούς συμβούλους. Αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι παραβιάζουν αυτούς τους κανόνες. Είναι κανόνας που ζητήσαμε πίσω τα 10 εκατομμύρια που είχαν πάρει ΜΚΟ χωρίς παραστατικά και αποδείξεις. Είναι κανόνας που σταματήσαμε και έχουμε πάρει όλες τις ενέργειες να σταματήσουμε να πληρώνει το Υπουργείο Εξωτερικών τη ΔΕΗ και τα κοινόχρηστα του πολυόροφου γκαράζ που μας έχει κοστίσει μέχρι σήμερα στη Ζαλακώστα 1,5 εκατομμύριο και δεν ξέρω πώς γινότανε να πληρώνει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα μαγαζιά τρίτων. Κύριε Υπουργέ, έχετε τελειώσει. Παρακαλώ, κλείστε. Επίσης, ναι, θα τελειώσω. Τελειώσαμε και είναι κανόνας να μην βγάζει το Υπουργείο, όπως έβγαλε από το 2007 και μετά, διαβατήρια για επιχειρηματίες, φίλους, διπλωματικά και υπηρεσιακά. Τέλειωσαν τα διπλωματικά διαβατήρια για τους φίλους. Αυτά είναι για τους ανθρώπους που είναι στην υπηρεσία του ελληνικού δημοσίου και των δημοσίων αγαθών. Και επίσης είναι κανόνας ότι όταν ένας υπουργός θέτει βέτο για σημαντικό εθνικό ζήτημα, ουδής διπλωμάτης δικαιούται να το αποσύρει γιατί δεν του αρέσει ή γιατί τον πιέζουν τρίτοι. Και επίσης, ένα τελευταίο, είναι κανόνας να αποκαλύπτουμε και να εργαζόμαστε για την αποκάλυψη δικτύων πώλησης βίζας. Δεν θα αφήσω εγώ να μου κουκουλώσουν τα δίκτυα που πουλάγανε βίζες για να είμαι σαφής. Και θα πρέπει να καταλάβουν κάποιοι τον τελευταίο κανόνα. Διότι αμαυρώνουν το Υπουργείο Εξωτερικών, αμαυρώνουν τους κάλλιστους, τους καλύτερους διπλωμάτες που έχουμε σε υψηλότατο επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρχει και ο τελευταίος κανόνας. Τέλειωσα με αυτό. Κύριε Κοντιά, τηρήστε τον κανόνα. Κάποιοι πρέπει να καταλάβουν, ναι, κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι το Υπουργείο Εξωτερικών δεν είναι ούτε προσωπική ούτε οικογενειακή υπόθεση. Το Υπουργείο Εξωτερικών και Εξωτερική Πολιτική ανήκει στον ελληνικό λαό, στην ελληνική κοινωνία και αυτός εξυπηρετεί, όχι πελαδιακές σχέσεις. Ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Παπάς.